Εκ μέρους του παραρτήματος Λαμίας της ΠΕΑ του ΣΟΕ, χαιρετίζουμε τη σημερινή εκδήλωση τιμής και μνήμης και σας καλωσορίζουμε. Συγκεντρωθήκαμε και φέτος εδώ, στην Καλύβα του Στεφανή, να τιμήσουμε την επέτειο των 81 χρόνων από την έναρξη του ένοπλου αγώνα κατά των φασιστών και ναζιστών κατακτητών. Εδώ άναψε η σπίθα του αγώνα που με τον δυνατό άνεμο της ψυχής του ελληνικού λαού έγινε φωτιά και ανάστησε την αγωνιστική διάθεση. Έτσι προέκυψε η ηρωική ένοπλη αντίσταση. Η αντίσταση είναι εσωτερική υπόθεση του καθενός μας. Όμως, μια πολεμική μηχανή όπως αυτή των αδίστακτων βαρβάρων κατακτητών δεν αντιμετωπίζεται έτσι μεμονωμένα και περιστασιακά. Χρειάζεται οργανωμένο και μεθοδευμένο πάλεμα με τη μορφή που απαιτούν οι αντικειμενικές συνθήκες. Αυτή την ανάγκη εκτίμησε και κατανόησε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και πρωτοστάτησε επίμονα στη δημιουργία αντιστασιακής οργάνωσης στο ΕΑΜ. Χρειαζόταν όμως και ο ένοπλος αγώνας. Ο ποιητής Μάρκος Αβγέρης προτρέπει: «Τέτοιους καιρούς, καλύτερα και από το πνεύμα ακόμα του πολυβόλου θα μιλάει το τίμιο στόμα και πιο πολύ και από του λόγου τα άνθια τα μυδράλια πρέπουν σε τέτοια ματωμένα σατουρνάλια». Το ΚΚΕ όχι μόνο προτεστάτησε και σε αυτό, αλλά έδωσε το σάλπισμα για το μοναδικό δρόμο για τον τίμιο αγώνα. Δημιούργησε τον Ελλάς. Δεν έμεινε όμως μόνο εκεί. Προχώρησε πολύ παραπέρα, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό συγκριτικά διάστημα. Αν αναλογιστούμε το τι τελέστηκε στο κομμάτι της ελεύθερης Ελλάδας, αλλά και κάτω από τη μύτη των κατακτητών στις πόλεις, μικρές και μεγάλες, δεν μπορεί να μην το θαυμάσουμε. Γέμισε τον κόσμο με ελπίδα. Όλος ο λαός αγκάλιασε το ΕΑΜ. Στα χωριά, στις πόλεις. Καταλάβαιναν ότι αλλάζουν τα πράγματα. Η αδικία και η κλεψιά δεν μπαίναναν πια. Στην ελεύθερη Ελλάδα γεννιόταν μια νέα ζωή. Σχολιά, δουλειά, πολιτισμός. Όλοι που είχαν βγει στο βουνό και αυτοί που ήταν στο ΕΑΜ, αλλά και ο αγνός κόσμος, πίστεψαν γιατί το έβλεπαν ότι το μέλλον είναι ο σοσιαλισμός με λαοκρατία και όχι φασισμό. Μόλις είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει στη Λαμία, ο Μάης είχε φτάσει σχεδόν στη μέση και το φως είναι λιγοστό στο στενόμακρο ανηφορικό δρόμο που φέρνει το ηρωικό όνομα Καραϊσκάκης. Αρχίζει από την πλατεία Λαού και φτάνει ψηλά. Εκεί προς τα πάνω σκιές ξεπετάγονται από τα στενά που βγαίνουν στον δρόμο με μεγάλη προφύλαξη και κατευθύνονται σε ένα μικρό ισόγειο σπιτάκι. Είναι το σπίτι του παλιού συντρόφου καπνεργάτη Μίτσου Μηρεσιώτη. Τέτοια ώρα τόσος κόσμος, άντρες όλοι από ό,τι φαίνεται, είναι να απορείς. Όλοι αυτοί έφτασαν εκεί ειδοποιημένοι από τον Γιώργο Γιαταγάνα, από τη Μενδενίτσα, τον γραμματέα της οργάνωσης του ΚΚΕ στη Λαμία. Είναι αντιπρόσωποι των οργανώσεων του ΚΚΕ από όλες τις επαρχίες του νομού. Γιώργος Γιαταγάνας, Θανάσης Κλάρας, Γιώργος Χουλιάρας, Γιώργος Φράκος, Μίτσος Μπακόλας, Κώστας Ζαχόπουλος, Νίκος Λέβας, Λουκάς Καθούλης, Βασίλης Μάντρος, Τίμιος Μπαλαγιάννης, Μίτσος Μωραϊτόπουλος, Κώστας Αμπλανίτης, Γιώργος Λιάσκος, Νίκος Παπιώτης και άλλοι. Τον πρώτο λόγο είχε ο Γιώργος Γιαταγάνας και αυτός με τη σειρά του έδωσε το λόγο στο Θανάση Κλάρα, ο οποίος ανέλησε διεξοδικά την απόφαση του κόμματος. Η απόφαση να προχωρήσει στον ένοπλο αγώνα ενάντια στους κατακτητές σε όλη την Ελλάδα και τον τρόπο που θα γίνει αυτό πράξη στη Φθιώτιδο Φωκίδα. Είπε καταλήγοντας ο Κλάρας: «Ο ένοπλος αγώνας απαιτεί στρατό. Αυτός ο στρατός, ο δικός μας στρατός, είναι ο ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός, ο Ελλάς. Έτσι δεν θα τον λέμε, έτσι έχει αποφασιστεί». Όλοι πίστηκαν ότι ο μοναδικός δρόμος είναι ένοπλη αντίσταση πριν ο κατακτητής προλάβει να εξαντλήσει και να εξαθλιώσει το λαό. Στη συνέχεια εγκρίθηκε η διακήρυξη προς το λαό της Ρούμελης για το ξεκίνημα του αντάρτικου αγώνα. Στις 21 του Μάη του 1942 ο Κλάρας ήταν στη Σπερχειάδα και σε σύσκεψη στο σπίτι του Φώτη Μαστροκώστα αποφασίστηκε η ημερομηνία που θα έβγαιναν οι ομάδες στο βουνό. Την επομένη 22 του μήνα στην Καλύβα Στεφανή συγκροτήθηκε η πρώτη ομάδα του Ελλάς που την αποτελούσαν Θανάσης Κλάρας, αρισβολοχιώτης πλέον, Φώτης Μαστροκώστας από τη Σπερχειάδα, Νίκος και Ευαγγέλης Λέβας από το Δερυλί Δομοκού και ο Βασίλης Ξενοτρούλιας από τις Βελεσιώτες Δομοκού. Μέχρι στις 25 του Μάη είχε συγκροτηθεί μια ομάδα από 15 αντάρτες, η μαγιά του αγώνα. Ο Θανάσης Κλάρας έφυγε από τη Λαμία τραβώντας για τη Σπερχειάδα, αγναντεύοντας την καταβόθρα, την Ήτη, απέναντι και το βουλούχι και το βελούχι στο βάθος. Ήταν μόνος αλλά αποφασισμένος με βαθιά πίστη για αυτό που πήγαινε να γίνει. Αυτά τα μοναχικά στέρεα βήματα του Άρη σύντομα πλαισιώθηκαν από τα βήματα του αντάρτικου στρατού που τράνταξαν τη σκλαβωμένη και πονεμένη Ελλάδα. Ο Άρης ενέπνευσε όλους, άντρες και γυναίκες. Τα νιάτα που από φύση τους έχουν δυναμική προσανατολίστηκαν και έδωσαν βροντερό παρόν. Με την απόφασή τους για τη συμμετοχή στον Ελλάς έκαναν το αυτονόητο, αλλά αυτό δεν πάβει να είναι ηρωική πράξη, αφού με όρκο διέθεσαν προκαταβολικά τη ζωή τους στον αγώνα. Ο Γιώργος Γιαταγάνας πίστεψε στον αγώνα, συνειδητός κομμουνιστής, με ξεκάθαρο ιδεολογικό υπόβαθρο και εμπειρία. Πίστεψε στον Άρη Βελουχιώτη. Η συμβολή του είναι τεράστια. Η Καλύβα του Στεφανή είναι μνημείο και αποτελεί πλέον το σημείο αναφοράς της αντίστασης. Σημείο αναφοράς γιατί η μετέπειτα εξέλιξη του αγώνα το κατέστησε τέτοιο. Η Καλύβα του Στεφανή, σαν σύμβολο, συμπυκνώνει όλη την έννοια της δυναμικής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, που όχι μόνο κατάφερε να ανασυγκροτήσει τις οργανώσεις του, αλλά να οργανώσει μια υποδειγματική κοινωνία στην ελεύθερη Ελλάδα. Αυτό που συντελέστηκε στην υποκατεχή ελεύθερη Ελλάδα αποτελεί προηγούμενο για τη μελλοντική οικοδόμηση μιας σοσιαλιστικής κοινωνίας με πανανθρώπινες θετικές προοπτικές. Συνέχεια και συνέπεια αυτών ήταν η δημιουργία ξεκάθαρου και δυνατού ταξικού ιδεολογικού υπόβαθρου, ώστε ο ηρωικός αγώνας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας να αναδείξει τα τεράστια εσωτερικά ψυχικά αποθέματα των μαχητών. Όμως τίποτα δεν έρχεται από μόνο του και μεμονωμένα. Ο αγώνας ήταν μεγάλος και διαρκής. Οι μπροστάριδες άνοιξαν το δρόμο, αλλά δεν έμειναν μόνοι τους. Μαζί τους συμπορεύτηκαν όλοι οι επώνυμοι και ανώνυμοι αγωνιστές. Πάλεψαν για έναν καλύτερο κόσμο γιατί το πίστεψαν. Κυνηγήθηκαν, κατηγορήθηκαν, βασανίστηκαν, εξορίστηκαν, εκτελέστηκαν. Η ιστορία τα έχει καταγράψει. Η ιστορία αυτού του λαού έχει πολύ πόνο, πολύ αίμα. Όπου και να σταθείς, νιώθεις ότι πατάς σε στέρεο χώμα πλασμένο με το αίμα των αγωνιστών του. Ο Τάσος Λιβαδίδης ομολογεί και υμνολογεί. Πατρίδα, είσαι γεννημένη μέσα από φωτιές, από κραυγές και αίματα, από αυτούς που πέσανε για σένα χιλιάδες και χιλιάδες και χάθηκαν για πάντα κάτω από το χώμα σου. Το χρέος μας είναι μόνιμο και δεν σβήνει ποτέ, ούτε παραγράφεται, γιατί η ιστορία δεν παραποιείται, ούτε παραχαράσεται. Ευχαριστώ.